Φωτιές άναψε η συνέντευξη που έδωσε στο Γιώργο Σαχίνη, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο έχει διατελέσει και υφυπουργός, καθηγητής Χρήστος Ροζά. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να απεμπολίσει το δικαίωμά της να επεκτείνει εκεί που της δίνει η δυνατότητα το διεθνές δίκαιο να φτάσει στα 12 ναυτικά μίλια. Ναι, αλλά ο κύριος Ροζάκης είπε ότι κατά τη γνώμη του έτσι κλείνει η θάλασσα του Αιγαίου και εμποδίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Κύριε Σαχίνη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εδώ αυτά τα οποία λέει η Τουρκία ότι βρίσκονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μα δεν τα λέει μόνο η Τουρκία όμως πια. Ναι, απόψε Τουρκία, διαπιστώσαμε ότι τα λέμε κι εμείς. Εντάξει, τώρα άμα τα λέμε κι εμείς, τότε μάλλον έχουμε χάσει το μέτρο. Λοιπόν, αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, αυτομάτως, εμείς από μόνοι μας, όσοι τα λένε, θέλω να πω, γιατί εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, αυτοί οι οποίοι τα λένε, μάλλον ξεχνάνε ότι η χώρα είναι υπεύθυνη για την παροχή, για κυριαρχία στον χώρο, για την παροχή ασφάλειας, οικονομικής ευημερίας και προστασίας στον πληθυσμό που ζει πάνω σε αυτά τα νησιά. Δηλαδή πώς θα βρεθούν αυτά τα νησιά, δηλαδή καταργούμε το δικαίωμα της, του κράτους, του εδάφους, της κυριαρχίας. Είναι θετικό που λέει 6 και όχι 3 ναυτικά μίλια, γιατί υπάρχουν πολλοί ακαδημαϊκοί στην Ελλάδα και πολλοί άλλοι που υποστηρίζουν τις απόψεις της Τουρκίας των 6 ναυτικών μιλίων. Εμείς, για να το ξεκαθαρίσω και τελειώνω, κύριε Σαχίνη, όσα κράτη πήγανε για να βρούνε το δίκαιό τους στο δικαστήριο της Χάγης ή του Αμβούργου, πήγαν με το μέγιστο των απαιτήσεων, γνωρίζοντας ότι δεν θα πάρουν το μέγιστο των απαιτήσεων. Όλα τα άλλα τα θεωρώ ητοπάθεια, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη πολύ πιο σκληρή. Η άποψη πως η Ελλάδα διατηρεί μαξιμαλιστικές θέσεις στα ελληνοτουρκικά προκάλεσε την αντίδραση των καλεσμένων στην εκπομπή Αντιθέσεις που χαρακτήρισαν κάθε αντίστοιχη προσέγγιση περισσότερο φιλοτουρκική παρά θέση που προασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας μας. Αν δεχτούμε εμείς ότι το Καστελόριζο έχει μειωμένα κυριαρχικά δικαιώματα σε σχέση με την υπηρετική ακτή της Τουρκίας, εννοείται ότι δεχόμαστε ότι και η Κρήτη έχει μειωμένα κυριαρχικά δικαιώματα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι εντελώς ανώμαλο, είναι ακατανόητο, είναι παρανοϊκό να συζητούμε σήμερα ότι οποιοδήποτε ελληνικό νησί έχει μειωμένα κυριαρχικά δικαιώματα έναντι της υπηρετικής ακτής. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Δυστυχώς όμως μέσα στο ελληνικό σύστημα εξουσίας υπάρχει μία σαφέστατη πλέον οριοθετημένη και ξεκάθαρη πέμπτη φάλαγγα. Δεν μπορούμε πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο επειδή η Τουρκία ζητάει το ένα ή το άλλο και να θεωρούμε ότι αυτά είναι επιστημονική ή όποια άλλη άποψη, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μέσα στο σύστημα εξουσίας ένα πολύ ισχυρό κομμάτι το οποίο παλεύει μέσα στην Ελλάδα υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας και άλλων δρόντων βέβαια, αλλά κυρίως της Τουρκίας, τότε έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όλοι αυτοί οι θειασότες που θα λέγαμε έχουν μια πολιτική, γιατί αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Ροζάκης δεν τα λέει σήμερα. Ήτανε επισήμως η πολιτική Σιμίτη να τα πάμε όλα στη Χάγη. Από παλιά, από τότε επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι η πολιτική Σιμίτη. Και αυτή η πολιτική μας έφερε εδώ, γιατί ακριβώς ήταν μια πολιτική κατευνασμού, η οποία υπολαμβάνει ότι η Τουρκία θα συμπεριφερθεί ως ένας εταίρος του διεθνούς δικαίου. Μα η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το λάθος γίνεται τυχαία και όχι σκοπίμως. Να επικαλούμαστε, να επικαλείται η ακαδημαϊκή ελίτ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του διπλωματικού σώματος τις όχι και πάρα πολύ θετικές, τις όποιες όχι πολύ θετικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ή του Δικαστηρίου του Αμβούργου.